γύρει σε οικονομικό τώρα επίπεδο, βρίσκονται χώρες, αλλά βέβαια και εταιρείες κολοσσοί. Τα ζητήματα στην Ουκρανία άρχισαν περίπου ταυτόχρονα με την ενεργειακή κρίση. Πάμε στη αίθουσα σύνταξης και τον Νέστορα Βασιλείου. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για μας. Έλα, Νέστορα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αρκεί να σας μεταφέρω το κλίμα στις αγορές που επικρατεί. Στην ουσία υποδέχονται με χειροκροτήματα πάρτι ουσιαστικά την αποκλιμάκωση της έντασης. Έτσι την διαβάζουν. Έδειξαν κάποια σημάδια από χθες προς αυτή την κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει, οι αγορές. Σήμερα βλέπουμε να καταγράφουν μια βουτιά, αν θέλετε, οι τιμές ενεργειακών προϊόντων, όπως είναι αυτές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και τα χρηματιστήρια, τα ταμπλό των χρηματιστηριών να έρχονται σιγά σιγά στο πράσινο. Τώρα, τη ρεβάνς, αν θέλετε, των μεγάλων απολειών του 20 και του 21 παίρνουν οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και κατ' επέκταση και οι εταιρείες κολοσσοί στον τομέα της ενέργειας. Τα χρηματιστήρια σε Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ ζουν τις καλύτερες τους μέρες όλων των εποχών, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά. Αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά όμως στον Dow Jones. Ας πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην πορεία που διαγράφουν εταιρείες κολοσσοί, κυρίως από τον τομέα της ενέργειας, να δούμε αναλυτικά πώς κινούνται οι μετοχές τους. Τη Chevron, για παράδειγμα, είναι ενδεικτική η πορεία της μετοχής της. Να πούμε ότι η Chevron έχει και παρουσία στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Αφροδίτη, το οποίο απέκτησε από την Noble Energy. Η μετοχή της εκτινάχθηκε στα $136 από το χαμηλό των $50 πέρσι, ομοίως και η ExxonMobil, της οποίας συμμετοχή σκαρφάλωσε στα $80 από 30 το χαμηλό της που ήταν πέρσι. Η μετοχή των δηληστηρίων ConocoPhillips, πρόκειται από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στον κόσμο, είναι στα $90 από το περσινό χαμηλό των 20, ενώ άνω το καταγράφει και ο κολοσσός στην παραγωγή αλουμινίου. Άλλο ένα μέταλλο το οποίο εκτοξεύθηκε η τιμή του για άλλους λόγους. Η μετοχή της Alcoa εκτοξεύεται στα $75 από το χαμηλό των $5 πέρυσι. Τώρα, η Ουκρανική κρίση έτρεφε μέχρι πριν από λίγο την ενεργειακή, και τελικά όλα αυτά καταλήγουν στον καταναλωτή, ο οποίος είναι φυσικά και ο μεγάλος χαμηλός. Ναι, να εστιάσουμε όμως, Νέστορα, σε παρακαλώ, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, αλλά και στον παράγοντα Nord Stream 2. Ναι, αν γυρίσουμε τώρα τον χρόνο πίσω στον Σεπτέμβριο του 2021, θα δούμε ότι ο αγωγός Nord Stream 2 είναι έτοιμος για να τροφοδοτήσει τότε την Ευρώπη με ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Γερμανίας, παρακάμπτοντας την Ουκρανία και την Πολωνία. Η ενεργοποίησή του δεν προχωρεί και εκεί αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τα δόντια της η ενεργειακή κρίση. Η Ρωσία αρνείται να αυξήσει τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη πέραν των συμφωνηθέντων ποσοτήτων από τους υπάρχοντες αγωγούς, και αρχίζει η τροφοδοσία της Ευρώπης σιγά σιγά με αμερικανικό LNG μέσω πλοίων. Η λύση όμως αυτή δεν μπορεί να είναι μόνιμη, έξω και βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν. Η Γερμανία κρατεί στον πάγο έκτοτε την τροφοδοσία από τον Nord Stream 2 εν μέσω πλέον της Ουκρανικής κρίσης, όπως την βλέπουμε σήμερα, εξού και το θέμα συζητήθηκε μεταξύ Σόλτς και Πούτιν. Βέβαια, εμείς οι ρομαντικοί εκτός ή εντός εισαγωγικών αναμένουμε να σκεφτεί κάποιο από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια και την αξία, έστω και τώρα, με τις εξελίξεις επί του εδάφους πια, του EastMed, έτσι. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Τώρα, σε συναγερμό, για να γυρίσουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, τέθηκαν τα ξημερώματα.